Έλαβε 28 ψήφους, 11 λευκά, 4 άκυρα. Υπάρχει απόλυτη υποψηφία και εκλέγεται πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη θέση του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κύριος Στάνκας έλαβε 18 ψήφους, 25 λευκά. Δεν υπάρχει απόλυτη υποψηφία, άρα πάμε σε δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία. Για τη θέση του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, ο συνάδελφος ο Θωμάς Σωτήρης πήρε 29 ψήφους και 14 λεπτά. Υπάρχει απόλυτη υποψηφία, εκλέγεται Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει από την πρόεδρο τον κύριο Στάνκα, ο οποίος έλαβε 27 ψήφους. Στην φάση αυτή ολοκληρώθηκε η διαδικασία για την εκλογή Προεδρείου. Πριν συνεχίσουμε, θεωρώ υποχρέωσή μου να πω δύο λόγια. Καταρχάς, να ευχαριστήσω τους συμβολέτες για την μέχρι τώρα παρουσία της στην ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που με τίμησαν τον ψήφο τους και με πιστέθηκαν για το επόμενο διάστημα την τιμητική θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Ενιαίου Δήμου της Ρόδου. Θέλω να σας ενημερώσω ότι συνειδητοποιώ απόλυτα το βάρος του φορτίου που αναλαμβάνω, καθώς και όλες τις υποχρεώσεις που με γεμίζει αυτή η εντολή που μου δώσατε. Χρέος όλων μας είναι να υπηρετήσουμε τους θεσμούς, να υπηρετήσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, να υπηρετήσουμε τη δημοκρατία. Μοναδική μου επιβίωση είναι να κυριαρχήσει η συνένεση, να κυριαρχήσει η αξιοπιστία, η συνεργασία και η ισότιμη και αντικειμενική αντιμετώπιση όλων των συναδέλφων. Μπορούμε μαζί να λειτουργήσουμε όλοι μαζί σαν ενιαίο σώμα, πέρα από αντιλήψεις, πέρα από παρατάξεις, με μοναδικό γνώμονα το συμφέρον του νησιού μας. Σας καλώ όλους να επιδείξουμε ήθος, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να παλέψουμε μαζί για ένα καλύτερο αύριο, το αύριο των παιδιών μας, το αύριο του τόπου μας, το αύριο της αγαπημένης μας Ρόδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και να είστε σίγουροι θα φανώ αντάξιος των προσδοκιών σας και της μεγάλης τιμής που μου κάνατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην ψηφοφορία για την Οικονομική Επιτροπή